Στις 12 One Talk ο κύριος Νικήτας Κανάκης είναι εδώ, είναι μέλος των γιατρών του κόσμου, έχει υπάρξει και πρόεδρος. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς αποφασίσετε να γίνετε εθελοντής σε μια οργάνωση πρώτης γραμμής και μάλιστα από ό,τι μου λέγατε προηγουμένως, η δουλειά σας είναι στην πρώτη ομάδα που φτάνει στις καταστροφές. Τώρα για μένα, καταρχήν, ήταν αυτονόητο. Ναι. Ως γιατρός οφείλεις να βοηθήσεις. Ναι. Και ξεκίνησα και πολύ νωρίς από τον περασμένο αιώνα. Έχω πια σχεδόν κλείσει 30 χρόνια. Οπότε ούτε καλά-καλά θυμάμαι πώς ξεκίνησα, αλλά νομίζω ήταν η διάθεση όλων όσων τελειώνουν σχολές υγείας να προσφέρουν, να είναι χρήσιμο. Το κάνουν έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι γιατροί. Κάποια στιγμή υπάρχει. Και το κάνουν και κομμάτι της δουλειάς τους. Δηλαδή, αν δείτε στα νοσοκομεία, ξεπερνάει αυτό που θα λέει κανένας καθήκον. Σωστά. Η ιατρική είναι τρόπος ζωής, ας το πούμε έτσι, και είναι και. Κατά τη γνώμη μου, αυτονόητος ο εθελοντισμός στους γιατρούς. Ο καθημερινός. Και... Όμως, το να μπείτε σε μια τέτοια οργάνωση στους γιατρούς του κόσμου σημαίνει ότι γίνεται κομμάτι της ζωής σας και γίνονται κομμάτι της ζωής και οι ακραίες συνθήκες, τα ακραία σενάρια. Το μάτι. Μου λέγατε ότι είναι ακόμη εκεί οι γιατροί του κόσμου και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ναι. Το μάτι να πω ότι ήταν κάτι. Έχει τελειώσει η τραγωδία, δεν έχει τελειώσει. Και ναι, και όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που ταλαιπωρούνται ακόμα με πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Υπάρχουν χαροκαμμένες οικογένειες, ο πόνος δεν σταματά. Εσείς όμως εκεί τι κάνετε, γιατροί του και κόσμου. Υπάρχει. Να πω καταρχήν ότι το μάτι ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα που αντιμετωπίσαμε. Γιατί το λέτε αυτό, έχετε πάει σε πολέμους. Σε πόσους πολέμους έχετε πάει? Πολλούς. Σε πολλούς. Έχω πάνω από 300 αποστολές αυτά τα 30 χρόνια σε πόλεμες ζώνες, σε μεγάλες καταστροφές. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο πρώτον για μας, γιατί ήταν είναι η πίσω αυλή της Αθήνας. Είναι η γειτονιά μας. Είχαμε φίλους, εγώ μάλιστα παραθέριζα και άρα είχα ένα λόγο παραπάνω. Το δεύτερο ήταν γιατί έμοιαζε να είναι ασύλληπτο να συμβεί μια τέτοια καταστροφή δίπλα μας. Δηλαδή, αν το συζητάγαμε, δεν θα το φανταζόμασταν. Και το τρίτο, γιατί είδαμε ότι οι ανάγκες, η ανθρωπιστική ανάγκη δεν έχει να κάνει πάντοτε μόνο με τη φτώχεια, με τον πόλεμο, έχει να κάνει με τέτοιες συνθήκες. Εξηγώ τι εννοώ. Πέρα από τη φωτιά, αυτοί που χάσαν τη ζωή τους, χάσαν τις περιουσίες τους, υπάρχει μια πολύμηνη διαδικασία για να αναπτυχθεί αυτό που λένε η ανθεκτικότητα, η ψυχολογική ανθεκτικότητα. Ναι. Υπήρχαν άνθρωποι που χάσαν τα πάντα. Υπήρχαν άνθρωποι που είδαν τους γείτονες να πεθαίνουν και οι ίδιοι είχαν τις τύψεις γιατί γλίτωσαν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα να πάρουν αποφάσεις αν θα ζήσουν ή όχι, και αν πήραν το σωστό δρόμο ή το λάθος για να τους προλάβει ή όχι η πυρκαγιά. Όλο αυτό άφησε το στίγμα του και εμάς μας έχει εντυπωσιάσει ότι πέρα από τα πρώτα και. Καμιά φορά και την εικόνα μένει, για την τηλεόραση μένει εικόνα, τα καμένα που αποκαθίστανται. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν εκεί, συνεχίζουν να ζουν με τύψεις, συνεχίζουν να ζουν με φιάλτες, συνεχίζουν να ζουν με πολλά προβλήματα, άρα κάποιος πρέπει να είναι εκεί για να μπορέσει να τους βοηθήσει να πάνε παραπέρα. Και πολύ περισσότερο, εμείς το ξέρουμε και από τις μεγάλες καταστροφές, όταν... Εγώ το λέω καμιά φορά όταν κλείνουν τα φώτα στη τηλεόραση, όταν ξεχνιέται, αρχίζουν τα πραγματικά πολύ μεγάλα προβλήματα. Γιατί όταν κανένας προσπαθεί να επιβιώσει, είναι και λίγο στην αδρεναλίνη και καλά-καλά δεν σκέφτεται τα πλήματα. Όταν τελειώνει και μένει με έναν καμένο κήπο, σας λέω το πιο απλό, σε μια περιοχή που είναι όλα καμένα, έχει χάσει φίλους, έχει νιώθει άσχημα γιατί έστρεψε φωτιά και κάει και ο δίπλα, αυτό βγάζει και στην επιφάνεια πολλά προβλήματα. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι βλέπουμε καθημερινά πάνω από 30 ανθρώπους που ζητάνε ψυχολογική υποστήριξη από τους γιατρούς κόσμου. Και είναι και ένα κενό που έχει η πολιτεία. Μάλιστα. Βάζω μια τέλεια, γιατί έχουμε, πέρα από αυτά, έχουμε και τα ευχάριστα. Είστε Ολυμπιακός από ό,τι μου είπατε. Οπότε να μας πει ο Νίκος Κότσης πώς έληξε το μάτς. Το μάτς έληξε με τον Ολυμπιακό να κερδίζει τη 19η συμμετοχή του στους ομίλους του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι όχι μόνο πήραν την πρόκριση, αλλά πήραν και την νίκη μέσα στη Ρωσία. Έδωσαν βαθμούς στην Ελλάδα και κυρίως έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι ήταν καλύτερη ομάδα από τους Ρώσους, ότι ήταν πολύ πιο έτοιμοι, πολύ πιο προετοιμασμένοι. Και κυρίως ήξεραν τον τρόπο και είχαν τους παίχτες και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα να πάρουν αυτό που ήθελαν. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους χειρότερους Ιωνούς για τον Ολυμπιακό, γιατί μόλις το 10 οι Ρώσοι πέτυχαν αυτό που ήθελαν, ένα γρήγορο γκολ. Το γκολ του Ούτκιν τους έδωσε αέρα, αλλά ο αέρας κόπηκε πάρα πολύ γρήγορα. Μόλις ένα λεπτό μετά, στο 11, ο Ματία Βαλμποϊνά έβγαλε σέντρα από δεξιά. Ο Γιουσέφ Ελαραμπή μπήκε στην περιοχή, νίκησε 3-4 αντιπάλους του μέσα στην μικρή περιοχή της Κράσνονταρ και με αριστερό πλασέ έκανε το 1-1. Ουσιαστικά τελείωσε και τυπικά την πρόκριση σε εκείνο τον γκολ. Ο Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος δεν θα έπαιζε σήμερα, δεν θα ξεκινούσε τον αγώνα σήμερα, αλλά μπήκε την τελευταία στιγμή στο 90, που λέμε πριν ξεκινήσει ο αγώνας, διότι ο Μιγκέλ Άγχελ Γκερέρος, ο Ισπανός επιθετικός που είχε δηλωθεί στην αρχική εντεκάδα, ένιωσε ενοχλήσεις στο ζέσταμα, με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει και να μπει ο Μαροκινός, ο οποίος ήταν ο
μεγάλος πρωταγωνιστής, διότι στο 48, μόλις 3 λεπτά αφού ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ήταν αυτός που έκανε και το 2-1, το τελικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Πάλι από πάσα του Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος εξελίσσεται σε μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού στα προγραμματικά του καλοκαιριού. Αυτό το 2-1 τελείωσε την υπόθεση πρόκριση, τελείωσε και ψυχολογικά τους Ρώσους. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει πετύχει 2 και 3 γκολ ακόμα, μπορούσε να έχει πάρει διαστάσεις τριάμβου το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ωστόσο, εκείνο που έχει σημασία να αναφέρουμε είναι ότι πλέον ο Ολυμπιακός είναι στους ομίλους του Champions League, βρίσκεται ξανά στην ελίτ της Ευρώπης, βρίσκεται ξανά στα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και την Πέμπτη περιμένει να μάθει τους αντιπάλους του. Μάλιστα, θα βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Αποτέλεσμα της εξαιρετικής συγκομιδής που έχει όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη. Νομίζω θα έχουμε να πούμε πολλά τις επόμενες ώρες. Θα μιλήσουν πολλοί πρωταγωνιστές. Μια σπουδαία βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Ολυμπιακό φυσικά. Νίκο, ευχαριστούμε. Εδώ λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχει το ποδόσφαιρο, υπάρχουν τα αθλητικά γεγονότα, υπάρχουν οι χαρές της ζωής. Για κάποιους ανθρώπους στο μάτι, ενώ έχει περάσει ένας χρόνος. Μένει ο πόνος, μένει το τραύμα. Μένει το τραύμα. Θέλει χρόνο για να αναπτυχθεί αυτό που λένε οι ψυχίατροι, η ανθεκτικότητα. Mm-hmm. Ήταν όμως και ένα προσωπικό στίχημα για μας, γιατί δεθήκαμε τους ανθρώπους. Άρα οι γιατροί του κόσμου. Mm-hmm. Γιατί όλοι έχουμε μία έτσι κάπως μάχημη εικόνα στο μυαλό μας. Είναι και τα βίντεο που βλέπουμε συχνά που τρέχετε σε μία με φορεία. Κάπως έτσι είναι οι εικόνες που έχω εγώ. Άρα είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Είναι και η ψυχολογική υποστήριξη. Ναι. Και μάλιστα σε περιπτώσεις όπως αυτές, αλλά όχι, το ίδιο γίνεται και σε, ας πούμε, προσφυγικές ροές, ναι, ή σε εμπόλεμες ζώνες. Καμιά φορά μπορεί να είναι και πιο σημαντικό. Mm-hmm. Οι άνθρωποι βρίσκουν το κουράγιο να σηκώνονται από τα ερείπια, να προχωράνε λίγο τη ζωή τους και λίγο μετά είναι αυτό που λένε το τραύμα, η μετατραυματική εμπειρία. Ναι. Ξαφνικά όλα αυτά αναβιώνουν. Κάποιος πρέπει να είναι εκεί για να βοηθήσει, αφενός μέσα στα μικρά πρακτικά. Ας πούμε στο μάτι, υπήρχαν άνθρωποι που πρέπει να τους βοηθήσει κανένας να ξαναβγάλουν το βιβλιάριο, να βρουν τα φάρμακα. Αυτά τα αναλαμβάνετε εσείς. Ναι. Υπήρχαν εγκαυματίες που πρέπει να τους δει κανένας στο σπίτι. Αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται ακόμη. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, όχι πολλοί. Λειτουργήσε αρκετά καλά, νομίζω, γενικά η ελληνική του κράτους. Αλλά είναι μια περιοχή βαθιά πληγωμένη και θα είναι για πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Σας έλεγα αυτό, ότι δαινόμαστε με τους ανθρώπους. Ναι. Και όταν κάποιους ανθρώπους έχεις βοηθήσει, mm-hmm, όταν σου ζητάνε βοήθεια, οφείλεις να είσαι εκεί. Πόσοι γιατροί του κόσμου βρίσκονται τώρα στο μάτι, είναι καθημερινά εκεί? Είναι καθημερινά, είναι μια ομάδα κατά κύριο λόγο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Γιατί υπάρχουν, όπως σας είπα, και πρακτικά θέματα. Μας έκανε και μας φοβερή εντύπωση ότι ο αριθμός που βλέπουμε είναι πολύ μεγάλος. Πιθανόν αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλες ψυχολογικές δομές. Ναι. Είναι ένα κομμάτι, σας έλεγα. Δεν υπάρχουν άλλες ψυχολογικές δομές, να το πούμε αυτό. Έτσι, και συζητάμε πολλές φορές για πλάνα για τις καταστροφές, λησμονώντας ότι δεν είναι μόνο οι καταστροφές, οι φυσικές, έτσι. Ναι. Είναι η ανάγκη των ανθρώπων να τους συμπαρασταθεί. Εδώ είμαστε αρκετά πίσω, αλλά και όλο το κομμάτι της ψυχιατρικής, θα έλεγα, είναι πίσω και γι' αυτό ακόμα αυτοκτονίες, βλέπουμε ανθρώπους που είναι στον δρόμο. Όλο το κομμάτι της ψυχιατρικής είναι πίσω. Τραγικά πίσω. Τραγικά πίσω. Νομίζω ότι η ψυχιατρική ασθενή στη χώρα μας είναι η τελευταία των τελευταίων. Επειδή υπάρχει ταμπού γύρω από την ασθένεια. Υπάρχει ένα πολλαπλό ταμπού. Υπάρχει ένα ταμπού που δεν μπορείς να το πεις. Mm-hmm. Υπάρχει πολλές φορές, αν είσαι φτωχός, ναι, και δεν έχεις ασφάλιση, για παράδειγμα, δεν μπορείς να πάρεις τα φάρμακα, δεν υπάρχει, ναι, οικογένεια να σε υποστηρίξει. Άρα έχεις μια αντικοινωνική συμπεριφορά που σε αποκλείει ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Και έχεις μια ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία να βρεις δουλειά. Ποιος θα προσλάμβανε εύκολα έναν άνθρωπο ο οποίος θα δήλωνε ότι έχει μια σχιζοφρένεια, παρόλο που παίρνει τα φάρμακά του? Άρα είναι πολύ συχνό να καταλήγουν στον δρόμο με μια συμπεριφορά που απομακρύνει τους περισσότερους, ναι, και οι άνθρωποι αυτοί δεν βρίσκουν και εύκολη υποστήριξη. Άρα το βλέπουμε στα πολυιατρία μας. Τολμώ να πω ότι οι τελευταίοι των τελευταίων είναι οι ψυχιατρικοί ασθενείς. Και οι αμέσως επόμενοι που έχουν ανάγκη, αλλά προφανώς είναι, ναι, μια άλλη συζήτηση, είναι οι μάνες που μεγαλώνουν μόνο τους παιδιά και που είναι όλο και μεγαλύτερος ο αριθμός στη χώρα. Μάλιστα. Είδαμε γυναικοκτονίες, είδαμε. Εγώ χαλάω λίγο το καλό θέματα. Κλίμα απόψε του τέτοιου, αλλά είναι πολλά, μικρά, και όταν αποφασίζεις να σηκώσεις το χαλάκι και να δεις αυτό που θεωρείται το παραπεταμένο, mm-hmm, ή αυτό που δεν θέλουμε να δούμε και μπεις λίγο πιο μέσα, διαπιστώνεις ότι ο γιατρός είναι το τελευταίο καταφύγιο του φτωχού άνθρωπου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτή είναι η δουλειά που οφείλουμε να κάνουμε. Τι χρειάζεστε στους γιατρούς του κόσμου? Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς που δεν είμαστε γιατροί, αλλά μπορεί να έχουμε τη διάθεση ή την ευχέρεια να πω, είναι δύσκολο να το πω μέσα στα χρόνια της κρίσης, τι μπορούμε να κάνουμε για τους γιατρούς του κόσμου? Κάνεις πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι, αν έχει ελεύθερο χρόνο, να μπορείς να βοηθήσει. Για να δώσεις γιατρία δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, χρειάζεται να είσαι άνθρωπος. Τι μπορεί να κάνει, δηλαδή? Μπορεί να κάνει πολλά
πράγματα συμπληρωματικά, ας πούμε, στους ξενώνες που έχουμε, των αστέγων των γυναικών, να βοηθήσει. Ναι. Να βοηθήσει, ας πούμε, στη διαλογή των φαρμάκων ή ακόμα και σε διοικητικές δουλειές, άχαρες μεν, αλλά πολύ σημαντικές. Το δεύτερο, προφανώς, μπορεί να βοηθήσει ακόμα και με πολύ λίγα χρήματα. Τα χρήματα στο μάτι μαζεύτηκαν ευρώ-ευρώ από τον κόσμο. Mm-hmm. Αν σήμερα μπορούμε να συνεχίζουμε συστηματικά, είναι γιατί ο κόσμος μας έδωσε μεγάλο χρήμα. Εσείς βασίζεστε σε δωρεές. Κατά κύριο λόγο, αλλά όχι μόνο, και προγράμματα ευρωπαϊκά, γιατί προφανώς η δουλειά είναι πολύ μεγάλη. Λέω απλά, για να καταλάβουν και το μέγεθος, πέρυσι είδαμε σχεδόν 60.000 ανθρώπους. Ναι. Καλύψαμε στην Ελλάδα. Ναι. Εδώ. Στα ΚΑΜ καλύψαμε σχεδόν περισσότερο από τα μισά ΚΑΜ των προσφύγων, τα καλύψαν οι γιατροί του κόσμου. Αυτό έχει και ένα κόστος. Άρα, δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, όταν χρειάζονται γιατρό, έρχονται σε εσάς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για αυτούς. Ναι. Έτσι, δεν είναι. Πλέον, είναι οι γιατροί του κόσμου που τους βλέπουν. Αλλά είναι, έρχονται, βλέπουν, βρίσκουν φάρμακα δωρεάν, που είναι μια μεγάλη υπόθεση. Και κάτι που για μένα είναι ίσως και πιο σημαντικό, υπάρχει κάποιος να τους ακούσει. Πόσοι είναι οι γιατροί του κόσμου στην Ελλάδα? Οι εθελοντές μας θα είμαστε αυτή τη στιγμή περισσότερο από 600-800. Υπάρχουν. Όταν λέτε εθελοντές, υπάρχουν και άνθρωποι που πληρώνονται. Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται. Καταρχήν υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δουλειές που δεν θα μπορούσαν να ήταν οι άνθρωποι που καθαρίζουν, οι άνθρωποι ναι. στις μονάδες, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε προγράμματα πάρα πολύ καιρό. Είναι οι εργαζόμενοι, αλλά στην πραγματικότητα και αυτοί δουλεύουν με εθελοντικούς ρυθμούς. Οι εθελοντές, όπως είμαι εγώ, έτσι, είμαστε γύρω στους 700. Μάλιστα. 800 και... Είστε άνθρωποι που έχετε λυμμένα τα προβλήματά σας και μπορείτε να εργάζεστε εθελοντικά? Όχι. Γιατί αυτό λέμε όλοι. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και το κομμάτι το βιοποριστικό, που έτσι πως έχουν γίνει τα εργασιακά στην Ελλάδα και των γιατρών. Ναι, ναι. Χρειάζεται κάποιος να δουλεύει όλη την ημέρα. Αν έχει η οικογένεια ναι. 25 ώρες το 24ωρο, πού βρίσκεται χρόνο? Σας διαβεβαιώ ότι μόνο λυμμένα δεν τα έχουμε. Είμαστε όπως είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Επιλέγουμε να έχουμε άλλη μία ευθύνη. Mm-hmm. Για τη δική μου γενιά, που είναι οι εθελοντές παλιάς κοπής, ναι. του περασμένου αιώνα, είναι και ένας τρόπος ζωής. Mm-hmm. Που θεωρείς ότι θα το κάνεις. Ας πούμε, θυσιάζαμε, ξέρω εγώ, πάντοτε το καλοκαίρι για να βρισκόμαστε σε μια αποστολή. Υπάρχουν άνθρωποι που πήραν, ας πούμε, στο μάτι, υπήρχαν γιατροί που ήρθαν από την Ελβετία, οι οποίοι πήραν τις διακοπές τους για να μπορέσουν να έρθουν να βοηθήσουν. Άρα είναι τρόπος ζωής. Και κανένας βρίσκει να το κάνει. Και καμιά φορά μπορεί να είναι και τα μικρά πράγματα. Το να βρει κανένας δύο ώρες μέσα στη βδομάδα και να έρθει και να προσφέρει, είναι ελάχιστο σε σχέση με αυτό που εισπράττει. Δεν είναι μόνο η αναγνώριση, είναι η αίσθηση των ανθρώπων ως το ανταποδίδουν. Στο μάτι, ξαναλέω μια και μείναμε ναι. σε αυτό, η αίσθηση ότι ανήκουμε σε αυτή την κοινότητα, ο κόσμος που είναι εκεί και θα μας ακούει το ξέρει, η ανταπόδοση που έχουμε, νομίζω ότι άξιζε και την ταλαιπωρία. Ποια Μάλιστα. ταλαιπωρία, δεν ταλαιπωριόμαστε εμείς, οι άνθρωποι που είναι εκεί, ταλαιπωριόμαστε. Και σε τελική ανάλυση, για να το κλείσω, αυτό σημαίνει να είσαι γιατρός. Δηλαδή, είναι τρόπος ζωής και είναι και ένας όρκος που, αν τον πιστεύεις, mm-hmm. δεν είναι ad hoc, ούτε part time. Ή είσαι ή δεν είσαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Κύριε Κανάκη, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα ήθελα να ξανά να συζητήσουμε για όλα αυτά που έχετε ζήσει. Δεν ξέρω πόσα βιβλία θα μπορούσατε να γράψετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε, που σας γνώρισα και που σας γνώρισα. Έφερα και μάλλον και γούρι, ελπίζω, δηλαδή, γιατί εγώ πολύ το χάρηκα. Είναι η ομάδα μου. Σας ευχαριστούμε. Εγώ.